Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής φέρνει από το 2013 ένα νέο σύστημα ελέγχου των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο μετά από τις δηλώσεις που θα υποβάλουν οι φορολογούμενοι, θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για όλα τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε φορολογούμενου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για καταθέσεις και επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα. Θα πρέπει να έχουν στοιχεία από τρίτους φορείς, τα οποία να επιβεβαιώνουν τα σχετικά με το περιουσιολόγιο. Όπως για παράδειγμα για το αυτοκίνητο, παίρνουμε στοιχεία και από το μεταφορό και δεν αρκούμαστε μόνο στη δήλωση φορολογουμένου για το τι όχημα έχει. Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται παράλληλα για τις πρώτες διασταυρώσεις με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες χρονιές οι φορολογούμενοι, δίνοντας καταρχήν παράταση μέχρι τις 20 Ιανουαρίου σε φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς για να αποστείλουν τα στοιχεία των συναλλαγών μας. Αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την πραγματοποίηση των διασταυρώσεων σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι περιπτώσεις φορολογουμένων με δαπάνες αναντίστοιχες της περιουσιακής τους κατάστασης. Στη λίστα βρίσκονται πρώτες οι συναλλαγές μας με τις τράπεζες, που θα διαθέσουν όλα τα στοιχεία για δάνεια, κάρτες και καταθέσεις, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτήρια, κλινικές, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ίδρυψης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα υποχρεωθούν να διαβιβάζουν στοιχεία για όλες τις συναλλαγές τους με το κοινό στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Το πλαστικό χρήμα είναι άλλο ένα μέσο με το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών θα επιχειρήσει να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και το πρώτο που εξετάζει είναι να μειώσει από τα 1.500 στα 500 ευρώ το όριο της αξίας συναλλαγής, πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική η χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή άλλων τραπεζικών μέσων πληρωμής, αντί για μετρητά όπως οι επιταγές και τα εμβάσματα. Παράλληλα, εξετάζει να δοθούν κίνητρα για τη χρήση πλαστικού χρήματος, όπως είναι η έκπτωση ΦΠΑ και η συμμετοχή σε κληρώσεις για δώρα μεγάλης αξίας για συναλλαγές μικρότερης αξίας. Αν εφαρμοστεί σωστά, θα βοηθήσει στη μείωση της φοροδιαφυγής και στη μείωση της διακίνησης μαύρου χρήματος. Την ίδια ώρα και ενώ δίνεται μάχη για να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, εικόνες σαν αυτή είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο στις εφορίες που έχουν συγχωνευτεί, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική διασύνδεσή τους. Αποτέλεσμα είναι οι φορολογούμενοι να ταλαιπωρούνται επί ώρες, περιμένοντας τη σειρά τους στις ώρες που δημιουργούνται σε κοινό χώρο για διαφορετικές εφορίες, όπως συμβαίνει στη ΔΟΗ Ευελπίδων, όπου έχουν συγχωνευτεί τρεις εφορίες. Μέχρι στιγμής δεν έγινε καμία ουσιαστική συνένωση μεταξύ των αρχείων των εφοριών και ο κόσμος ταλαιπωρείται και υφίσταται όλο αυτό το πράγμα που έχετε δει ήδη και οι υπάλληλοι πια είναι σε σημεία εξόντωσης.